Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Να σε καλωσορίσω σε αυτή τη σειρά βίντεο που κάνουμε για την ανική επιχειρηματικότητα. Είναι κομμάτι του προγράμματος DREAM, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα, είσαι η Αναστασία, ήθελα να μας πεις το δικό σου κομμάτι με τι σχετίζεται, με τι ασχολείσαι ακριβώς. Δώσε μας μια κατεύθυνση, πώς ξεκίνησες. Ωραία. Και εγώ χαίρομαι πολύ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση και που μιλάμε για την ανική επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, εγώ τελείωσα, έχω δύο πτυχία. Το πρώτο είναι στο παιδαγωγικό και το δεύτερο είναι στη γραφιστική. Με το παιδαγωγικό δεν ασχολήθηκα καθόλου και όσον αφορά το κομμάτι της γραφιστικής μετά και αυτό το ουσιαστικά θεωρώ ότι κάπως μετεξελίχθηκε γιατί έχω φύγει και από την κλασική γραφιστική και το κομμάτι που ασχολούμαι είναι τα motion graphics και κυρίως τα kinetic identities, kinetic typography και οτιδήποτε έχει σχέση με κίνηση, digital. Αυτό και ναι, έχω ξεκινήσει, έχω ένα personal identity και δουλεύω ως freelancer στο κομμάτι των motion graphics και κυρίως προσπαθώ να είμαι πιο specialized συγκεκριμένα στο kinetic typography, δηλαδή στην τυπογραφία σε κίνηση, το οποίο γενικά είναι αρκετά εξελιγμένο στο εξωτερικό, κυρίως στην Αγγλία και στην Αμερική και στην Ολλανδία, γενικά σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ένα κομμάτι το οποίο είναι ακόμα πολύ πίσω και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπου ζω τώρα και εργάζομαι. Εντάξει, ενώ οι γραφίστες το γνωρίζουν, αλλά το θέμα είναι ότι κατά πόσο να μπορείς να πεις στον πελάτη ότι το χρειάζεται και το πόσο ότι μπορεί να είναι σημαντικό γενικά το motion και κίνηση στο digital ή πόσο σημαντικό να είναι αυτό για το δικό του το marketing. Είναι τρομερά ενδιαφέρον. Αλήθεια το κομμάτι αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς αποφάσισες να ξεκινήσεις. Δηλαδή, ποιο ήταν το ερέθισμα, το κίνητρο ενδεχομένως που σε βοήθησε στα πρώτα σου, στο να σου έρθει η ιδέα να ασχοληθείς με αυτό. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αυθόρμητο. Βασικά, νομίζω όμως στο δεύτερο ή στο τρίτο έτος στη σχολή και απλά ανακάλυψα κάποια στα social media κάποιους που έκαναν αυτό το πράγμα. Και με το που το είδα, τρελάθηκα. Λέω, θέλω να κάνω κι εγώ αυτό το πράγμα. Το πτυχίο, βασικά η σπουδή δεν είχε κάτι, είχε νομίζω μόνο ένα επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο ήταν πολύ συγκεκριμένο. Οπότε απλά έκανα αυτό που κάνουν οι περισσότεροι πλέον στην ηλικία μας, ότι είδα βιντεάκια στο YouTube και πολύ ψάξιμο στο ίντερνετ. Και έτσι, και χάρη σε αυτό το πράγμα έφτασα να μπορώ να αναλαμβάνω και δουλειές επαγγελματικά μόνη μου. Να σε ρωτήσω τώρα, πάνω στο κομμάτι αυτό, εφόσον μου είπες ότι ασχολήθηκες, ότι είχες και το, ότι έχεις τελειώσει έχεις τα πρώτα σου πτυχία και με το πτυχιακό που έχεις, που έχεις τελειώσει ήδη. Θεωρείς ότι το εκπαιδευτικό υπόβαθρο παίζει κάποιο ρόλο στην έναρξη, στο να ξεκινήσει κάποιος τη δική του επιχείρηση ή είναι τελείως ετερόκλητα μεταξύ τους η εκπαίδευση με το επιχείρημα? Ναι, κοίτα, εγώ γενικά πάντα είμαι πολύ υπέρ της εκπαίδευσης. Δηλαδή τώρα ο άλλος όταν είναι εντελώς απομονωμένος, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να... Βέβαια, ξέρετε και τι θέλεις να κάνεις, αλλά εγώ πάντα είμαι πολύ υπέρ της εκπαίδευσης και θεωρώ ότι άσχετα από τις γνώσεις που θα πάρεις, μπορεί να μην μάθεις και τίποτα, αλλά οι εμπειρίες και οι συνδέσεις που θα κάνεις με τους καθηγητές και τα άτομα μέσα, είναι πάρα πολύ ουσιώδεις και σημαντικές, τις οποίες νομίζω δεν θα έχεις κάποια άλλη ευκαιρία για να τα βιώσεις. Ισχύει. Εσύ χρειάστηκε να χρησιμοποιήσεις κάποια έξτρα βοηθήματα πέρα από το αντικείμενο της σχολής σου, δηλαδή όταν ξεκίνησες και έκανες το κομμάτι της επιχείρησης, χρειάστηκες έξτρα οδηγούς βοήθειας? Ναι, βασικά... Ή κάποια σεμινάρια. Ναι, σίγουρα. Βασικά πάντα όλο το κομμάτι που περιέχει τη τεχνολογία και αφορά τα χρήματα και το κεφάλαιο, πάντα ας πούμε κάποιους γραφίστες πρέπει να έχει κάποια οικονομική στήριξη για να, κυρίως για τον εξοπλισμό, τα προγράμματα, βασικά αυτό, τον εξοπλισμό και τα προγράμματα.
Και γενικά ένας freelancer πρέπει να έχει, όταν είσαι μέσα σε ένα γραφείο, σε ένα studio, σε ένα marketing agency, θα παρέχουν οι ίδιοι, αλλά όταν είσαι freelancer πρέπει όλο να το στρίξεις από μόνο σου το χρηματικό. Mm-hmm. Το άλλο, τι άλλο που με ρώτησες, αν έχεις κάποιο... Α, και τα βοηθήματα είναι ότι συνέχεια, βασικά συνέχεια πρέπει να... επειδή το αντικείμενό μας συνέχεια εξελίσσεται με τρελούς ρυθμούς, mm-hmm. πρέπει συνέχεια για να μπορείς να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της αγοράς. Τώρα μου δίνεις μια καλή πάσα. Να σε ρωτήσω λιγάκι, μιας και ανεφέρθηκες στο οικονομικό κομμάτι και στο πώς ξεκίνησες ή πώς ξεκινάει κανείς. Εσύ, δεν θα ήθελα να γίνει αδιάκριτη ερώτηση, αλλά εσύ, ας πούμε, είχες κάποια βοήθεια οικονομική στην αρχή, είχες πει ότι βάζω ένα ποσό για να ξεκινήσω, ή ξεκίνησες από το μηδέν και προσπάθησες σιγά-σιγά βήμα-βήμα να το χτίσεις? Όχι, από το μηδέν, και νιώθω ότι δεν έχω προχωρήσει και τρελά ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ψάξει ούτε αν δεν έψαξα το οποίο το δικό μου, δικιά μου αμέλεια, δεν έψαξα αν υπάρχει κάποια χρηματοδότηση ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν είδα και πουθενά κάποια ενημέρωση ή κάποιον να μας ενημερώσει κάτι, αλλά και εγώ ίδια δεν το έψαξα. Οπότε θεωρώ ότι και ακόμα νιώθω ότι βρίσκομαι ακόμα στο σημείο μηδέν, που προσπαθώ να κάνω κάποιο επαγγελματικό κύκλο, κάποιες συνδέσεις, δηλαδή, και γενικά ότι είμαι ακόμα στο πολύ αρχικό κομμάτι του freelancing, τις επιχείρησες όπως θες πες το, που δεν έχει κάποιο σταθερό budget να μπαίνει. Είναι ακόμα, δεν υπάρχουν κάποιοι σταθεροί πελάτες. Ναι, κατάλαβα. Πιστεύεις ότι η Ελλάδα, γενικότερα επειδή είσαι μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, θεωρείς ότι οι δύο χώρες προσφέρουν την απαραίτητη στήριξη σε νεαρούς επιχειρηματίες μέσω οικονομικής βοήθειας, οικονομικών πακέτων? Ναι. Η αλήθεια δεν γνωρίζω καθόλου. Από αυτά που διαβάζω, η Ελλάδα φαίνεται ότι παρέχει σε νέους επιχειρηματίες. Τώρα στο ευκαιρίες και χρηματοδοτήσεις, τώρα στο δικό μας τον κλάδο δεν έχω ιδέα. Τα μόνα πράγματα που γνωρίζω βασικά είναι τα προγράμματα ΕΣΠΑ για αυτό. Ναι. Η αλήθεια είναι δεν το έχω κοιτάξει καθόλου. Okay. Δίνεις πάντως με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, όντως νομίζω βοηθούν, υπάρχει ένα μέρος βοήθειας που προσφέρεται. Τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πιο γενικευμένο, σχετικά με την επιχειρηματικότητα, σαν έννοια. Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο έχοντας μία πλέον εμπειρία στον τομέα αυτό, και τι θεωρείς πιο δύσκολο? Εντάξει, το πιο... Δεν ξέρω αν θα απαντούσαν όλοι έτσι, αλλά το πιο όμορφο και ωραίο είναι ότι συνέχεια σε εγρήγορση, δεν ξεφεύγεις από αυτή τη... Δεν υπάρχει μια ρουτίνα, μια καθημερινότητα συνήθως. Πάντα κάτι τυχαίνει, κάτι καινούριο θα προκύψει, θα εμφανιστεί ένας νέος πελάτης που για μένα, ας πούμε, που δεν θα το περιμένα, ένα καινούριο project, ή ο κάθε πελάτης είναι διαφορετικός και θέλει ένα διαφορετικό project, μια διαφορετική διερεύνηση. Και δύσκολο. Ναι, το πιο δύσκολο είναι ότι είναι ένα ρίσκο. Δεν ξέρεις αν την επόμενη μέρα θα εξαφανιστούν όλοι οι πελάτες ή όχι. Αλλά απ' την άλλη αυτό είναι που το κάνει και ωραίο. Ακριβώς. Η περίοδος του COVID σε ωφέλησε σε αυτό, μιας και αναφερόμαστε στις δυσκολίες? Γιατί για κάποιους ήταν μια δυσκολία όλο αυτό που συνέβη. Κάποιοι βρέθηκαν εξ απρόπτου, χωρίς να ξέρουν την επόμενη μέρα τι θα αντιμετωπίσουν στην επιχείρησή τους. Εσύ πώς αντιμετώπισε όλη την κατάσταση? Ναι, κοίτα, όσον αφορά το επάγγελμά μας, από τη μία βοήθησε πάρα πολύ, γιατί όλα έγιναν πιο ψηφιακά. Οπότε, ας πούμε, για μένα είναι πολύ πιο εύκολο να λάβω κάποια projects ή να κάνω freelancing σε άλλες χώρες, στην Αγγλία ή σε οποιοδήποτε μέρος. Mm-hmm. Που αυτό είναι τρομερά ωφέλιμο. Δεν μπορείς να το φανταστείς πόσο. Και απ' την άλλη, το αρνητικό ήταν ότι εγώ, εν τω μεταξύ, πρόσφατα τελείωσα το πανεπιστήμιο, οπότε όταν τα βίωνα αυτά ήμουν ακόμα στο πανεπιστήμιο, αλλά αυτό που άκουσα ήταν ότι
οι γραφίστες οι οποίοι βρισκόντουσαν μέσα σε εταιρείες και ήταν γραμμένοι και δηλωμένοι κανονικά, είχαν κάποια επιχορήγηση, δικαιούντουσαν, ενώ αυτοί που ήταν freelancers και δεν ήταν γραμμένοι κάπου, ήταν πολύ πιο δύσκολο για αυτούς να πάρουν κάποια, κάποιο οικονομικό βοήθημα. Αυτό. Κατάλαβα. Άρα, υπάρχει για σένα και η λέξη επιτυχία και η λέξη αποτυχία, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θα ήθελα λίγο να μου ορίσεις το τι σημαίνει επιτυχία ακριβώς για τα μέχρι τώρα βήματά σου. Okay. Επιτυχία είναι να κλείνει μια δουλειά και να είσαι και εσύ και ο πελάτης ευχαριστημένος για να ξαναέρθει μετά ο ίδιος πελάτης. Το οποίο, αυτό είναι διπλή επιτυχία βασικά. Ότι ξαναέρχεται, αυτό σημαίνει ότι και του άρεσε η δουλειά σου και η συνεργασία ήταν καλή. Επίσης, επιτυχία είναι να σε προτείνει ένας άλλος, να εμφανιστεί ένας άλλος πελάτης που σε προτείνει ένας προηγούμενος. Ναι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, και αποτυχία είναι... Δεν ξέρω. Θεωρείς ότι πάει καλά μια δουλειά. Να μην έχεις πολύ καλή επικοινωνία με τον πελάτη. Αν ναι. Έχω πετύχει. Αν θεωρείς ότι έχεις αποτύχει μέχρι στιγμής. Α, αποτύχει. Αν έχεις κάποιο σημείο το οποίο κατάλαβες ότι εδώ τώρα το χάσαμε. Ναι, όχι. Νομίζω υπάρχουν... ότι είναι συνεχόμενο αυτό. Υπάρχει μια ροή μικρών επιτυχιών και μικρών αποτυχιών. Δηλαδή, οι μικρές αποτυχίες ήταν πολλές φορές με projects με πελάτες που είτε υπήρχε πολύ κακή συνεννόηση όσον αφορά το budget, είτε πολύ κακή επικοινωνία γενικά από την αρχή, είτε στο τέλος. Πράγματα που είχαν συμφωνηθεί στην αρχή για το πώς θα γίνει ένα project, μετά άλλαξαν πάρα πολλές φορές την πορεία, deadlines, χρονοδιαγράμματα που δεν πήγαν καλά, οπότε αυτά υπάρχουν συνέχεια. Πάνω σε αυτό, να σε ρωτήσω πώς εσύ αξιολογείς τα σκαμπανεβάσματα που μέχρι τώρα έχεις βιώσει στην επιχείρησή σου. Δηλαδή, πώς το αντιμετώπισες, ναι, αυτό που περιγράφεις, αν χρησιμοποιείς και κάποιες τεχνικές ενδεχομένως για να τα αντιμετωπίσεις ή κάποια βοήθεια εξωτερική. Okay. Κοίτα, κάθε φορά είναι και μια καινούργια έκπληξη. Κάθε φορά εκπλήσωμαι άμα γίνεται κάτι αρνητικό ή προκύπτει κάτι μέσα στο flow του προγράμματος ενός project, αλλά ενώ δεν ξέρω αν είμαι στο χαρακτήρα μου, αλλά γενικά προσπαθώ να είμαι ψύχρεμη, γιατί στη τελική είναι μια δουλειά, ενώ εντάξει. Δεν θα κάτσουμε να πεθάνουμε, sorry κιόλας, αλλά εντάξει, ενώ πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να το χειριζόμαστε... Ακριβώς. Δεν ξέρω, με λογική, ενώ... Ναι. Και όλα τα προβλήματα... Επίσης είμαι πολύ αυτού του attitude, ότι όλα τα προβλήματα έχουν μια λύση, οπότε απλά σπάς το πρόβλημα σε κουτάκι και το λύνεις. Και το άλλο είναι ότι άμα έχεις πρόβλημα επικοινωνιακό με τον πελάτη, ενώ απλά πρέπει να... Δεν ξέρω, με το διάλογο όλα λύνονται. Ακριβώς. Θεωρείς ότι έχεις άγχος? Ναι, όπως όλοι οι άνθρωποι έχω πολλές φορές. Όταν κυρίως... βασικά, έχω μάθει ότι χειρίζομαι πολύ καλά, επειδή προσπαθώ να είμαι ψύχρεμη με αυτό το πλαίσιο της εκλογήκευσης όλων των πραγμάτων. Θεωρώ ότι διατηρούμε αρκετά ψύχρεμη και δεν αγχώνομαι. Αλλά υπάρχουν οι φορές που θα αγχωθώ πάρα πολύ όταν... θα έρθει κάποιο project και θα είναι το θέλουμε τώρα, ας πούμε. Ή το θέλουμε όταν τα deadlines είναι πάρα πολύ σφιχτά. Εκεί λίγο ζορίζομαι, ναι. Και πάνω σε αυτό, εγώ θα σε ρωτήσω και το πιο ακραία εκδοχή του άγχους, ενδεχομένως, αν σου έχει προκύψει, το burnout, να νιώσεις ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ πλέον, δεν σβήνουν όλα, είμαι σε τέλμα, ας πούμε. Ναι. Και πώς υπάρχει αυτό πάρα... Ναι, υπάρχει πάρα πολύ αυτό το πράγμα στον κλάδο μας, κυρίως το δημιουργικό, ας πούμε, burnout. Αλλά νομίζω ότι δεν το... Βιώνω κάποιες περιόδους που... Βασικά υπήρξαν κάποιες περίοδοι που, ας πούμε, δεν είχα διάθεση να... ας πούμε, να ανοίξω το λάπτοπ ή κάτι. Και νομίζω αυτό που με βοηθάει πιο πολύ είναι να το δεχτώ και απλά να το αφήσω. Όσες φορές, ας πούμε, πήγα να ζωρίσω τον εαυτό μου και να πω, όχι, σήμερα πρέπει να δουλέψω, δεν...
δουλειά που ήταν να κάνω σε μισή ώρα, μπορούσα, την κατέληγε και την έκανα σε 4 ώρες, επειδή ζόριζα τον εαυτό μου. Οπότε πλέον έχω μάθει ότι, ωραία, δεν θέλω τώρα, θα κάνω κάτι άλλο να χαλαρώσω και μετά θα έρθει από μόνο του. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει από μόνο του. Και το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τη δουλειά μας μέσα στη μέρα, σε mm-hmm. κάποιες φάσεις. Δηλαδή, ο καθένας έχει τα δικά του. Άλλος πηγαίνει για καφέ, άλλος για κολύμπι, άλλος για, δεν ξέρω, παίζει με το σκύλο, τη γάτα του, δεν ξέρω, οτιδήποτε random που να μην έχει καθόλου σχέση με τη δουλειά. Ακριβώς. Άρα, εσένα μια τυπική μέρα στη δουλειά, μια τυπική καθημερινότητα, τι περιλαμβάνει και πώς μοιάζει, μιας και κάνεις ένα πρόλογο πάνω σε αυτό. Okay. Καφέ, λάπτοπ, κοιτάμε τα mail και κοιτάμε το, ανάλογα με το τι project υπάρχει. Και βασικά πρώτα τα deadlines, αυτό που είναι πιο κοντά. Μιλάμε με τους πελάτες και προχωράμε με τα projects. Ναι. Είσαι πολύ, γι' αυτό που λες, κουντάκια, οργάνωση, από την ισορροπία. Δεν βγαίνει. Αλλιώς μετά, επειδή το έκανα και το προηγούμενο, το λίγο πιο χήμα, πιο, και δεν, μετά δεν βγαίνει. Είναι χαοτικό και είναι πολύ στρεσογόνο. Ακριβώς, ναι. Άρα φροντίζεις κατά κάποιο τρόπο την ψυχική σου υγεία, κρατάς τις ισορροπίες στη ζωή σου. Πες μου, ας πούμε, πώς διαχειρίζεσαι το κομμάτι μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αν δίνεις προτεραιότητα κάπου ή προσπαθείς να κρατάς το σωστό balance μεταξύ των δύο. Ναι, προσπαθώ να το κρατώ. Δηλαδή, βάζω ένα, κυρίως με το ότι επειδή είχα φτάσει σε ένα σημείο που ήμουν υπερβολικά workaholic και δεν έκανε πολύ καλό στην υγεία μου, οπότε πλέον βάζω ένα όριο στη δουλειά και λέω αυτό, τώρα θα βγω χωρίς ενοχές, τώρα θα βγω για φαγητό, τώρα θα δω μια ταινία, ναι. Οπότε βάζω κάποια όρια σίγουρα στη δουλειά. Οπότε να τα μπορώ να τα κρατώ και τα δύο. Προφανώς κάποιες φορές δεν γίνεται αυτό, δεν είναι εφικτό, αλλά εντάξει, για κάποιες μέρες είναι εντάξει. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πάλι πιο γενικό, θα ήθελα έτσι να κάνω μία αναφορά στο αν έχεις προφανώς αξίες, έχεις κάποια ιδανικά, αν αυτά τα ακολουθείς και στον επαγγελματικό σου χώρο και σε αυτό που έχεις δημιουργήσει, αν έχεις επαναπροσδιορίσει τις αξίες σου και τα ιδανικά σου μέσω της δουλειάς και πώς αντιλαμβάνεσαι το αντικείμενο, την ενασχόλησή σου με το αντικείμενο και, το αξιακό σου περιβάλλον. Ναι, δεν ξέρω αν επαναπροσδιορίσα μέσα στη δουλειά τον αξιακό μου κώδικα. Αλήθεια δεν το έχω σκεφτεί, αλλά σίγουρα ενώ θεωρώ και υπάρχουν και πολλοί designers που πιστεύουν ότι γενικά υπάρχει ηθική στο design και υπάρχει, αν το επιθυμήσει όχι, να ακολουθήσεις κάποιους κανόνες απέναντι στο design και κυρίως όσον αφορά π.χ. το κομμάτι και υπάρχει συγκεκριμένα γραφή στον Νίκος ο Γκιούρης που έχει το Slab Design Studio στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει μιλήσει για αυτό το πράγμα, για την ηθική στο design, ο οποίος είναι πολύ κάθετος, ας πούμε, είναι χορτοφάγος, ότι δεν δέχεται να αναλάβει σαν πελάτες εταιρείες οι οποίες θανατώνουν ζώα ή κάνουν κάτι αντίστοιχο. Okay. Αυτό είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, ηθικής που μεταφέρεται στη δουλειά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι τόσο απόλυτη ηθικά με τον Νίκο, αλλά σίγουρα, ας πούμε, και εγώ δεν θα... Υπάρχουν κάποιοι πελάτες, ας πούμε, που μπορεί να ανήκαν σε κάποιους χώρους και να μην δεχόμουν να τους αναλάβω. Κάπως έτσι. Κατά τα άλλα, ναι, κάτι ηθικό είναι ότι θέλεις να είσαι σωστός με τους πελάτες σου, να μην τους εξαπατήσεις. Βασικά, θέλω αυτό να λέω αυτά, δεν θέλεις να τους εξαπατήσεις, όχι, να είναι σωστές ή να είναι ίση όρια επικοινωνίας σας και εργασιακών σχέσεων. Είτε με πελάτες, είτε με άμα έχεις συναδέλφους ή όχι.
Σωστό, ακριβώς. Και πολύ ωραία η τοποθέτηση. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν ήξερα ότι είναι κάτι όντως στοχευμένο, επειδή έχουν γίνει συζητήσεις πάνω στον δικό σου τομέα. Αλλά καλό να ακούγονται έτσι απόψεις που είναι πιο εξειδικευμένες και πιο στοχευμένες. Τώρα, ακριβώς αυτό που ανέφερες με τους πελάτες και την ειλικρίνεια, έτυχε ποτέ σου να έχεις κάποια αμφισβήτηση από κάποιον πελάτη, να μην εκτιμήσει σωστά τη δουλειά σου ή να υποτιμήσει ενδεχομένως, να αμφιβάλλει για την ποιότητα ή για το αποτέλεσμα της δουλειά σου? Ναι, προφανώς. Αυτό γίνεται... Ναι. Πες. Και αν αυτό σου προκάλεσε και μία αυτοαμφισβήτηση για αυτό που κάνεις, δηλαδή αν σου έθεσε και εσένα κάποιους συνδυασμούς να συνεχίσω, να μην συνεχίσω, ποια θα είναι η επόμενη... τα επόμενα βήματα? Ναι. Κοίτα, όταν ήμουν πολύ στις αρχές, είχα... μπορεί να έμπαινα σε μια διαδικασία αμφισβήτησης, αλλά μετά πρέπει, νομίζω, να σταματήσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα στον εαυτό σου και να νιώθεις ότι, okay, εντάξει, δεν είμαι ο καλύτερος, αλλά πατώ, ας πούμε, γερά τα πόδια μου και ότι με τις δυνάμεις μου θα τα καταφέρω και ενώ ξέρω ποια είμαι και τι κάνω. Mm-hmm. Οπότε, ναι, αλλά γίνεται αυτό συνέχεια, ενώ νομίζω είναι κομμάτι γενικά της ζωής σε όλες τις πτυχές μας, ότι κάποιος θα μας αμφισβητήσει είτε σαν προσωπικότητες είτε στη δουλειά, πόσο μάλλον στη δουλειά μας. Και επίσης υπάρχει και μία πολύ μεγάλη τάση αυτή τη στιγμή που λόγω της τεχνολογίας και ότι υπάρχει ένας εκδημοκρατισμός κάποιων υπηρεσιών στο διαδίκτυο, ότι βλέπεις άτομα που πλέον ο καθένας μπορεί να κάνει design. Ο καθένας μπορεί να βρει φωτογραφίες από το Pinterest, άσχετα αν θα σκεφτεί αν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα πάνω σε αυτές τις φωτογραφίες και θα τις χρησιμοποιήσει, θα θέλει να τις χρησιμοποιήσει και θα πει εμένα αυτό μου αρέσει και αυτό θέλω. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο πελάτης μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο, μπορεί να αμφισβητήσει τη δουλειά σου, είτε επειδή επίσης δεν γνωρίζει, όπως σου είπα ότι πολλοί δεν έχουν ιδέα. Και γενικά δεν υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο κάποιο επίσημο πτυχίο ή κάτι πιο εμπεριστατεμένο όσον αφορά το κομμάτι του kinect, το κομμάτι του motion design. Οπότε πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, άρα δεν μπορεί να το αξιολογήσει και σωστά. Ισχύει. Ναι, δεν υπάρχει, θεωρώ ότι αντίστοιχη αγορά για να το αγκαλιάσει, αν μπορώ να το ορίσω σωστά. Και δεν υπάρχει και το ενδιαφέρον, θεωρώ, πέρα από το κομμάτι το γνωστικό, δεν υπάρχει τόσο το ενδιαφέρον και από τους υπόλοιπους, αυτό που λες, τους πελάτες, για να μπορέσουν να ασχοληθούν και να αγοράσουν τη δουλειά σου. Να εκτιμήσουν μάλλον πόσο σημαντική είναι, πόσο χρόνο έχεις αξιοποιήσει. Ναι, ισχύει. Βέβαια, στην ουσία, εγώ θεωρώ ότι όλοι τα χρειαζόμαστε, ενώ όλοι... Το πιο κυρίαρχο μέσο αυτή τη στιγμή στα social media είναι το TikTok, που είναι όλα μόνο με βίντεο. Mm-hmm, οπότε mm-hmm. Από εκεί και το Instagram πλέον που έχουν βάλει, ας πούμε, εκεί κυρίαρχα το showreel και τα βίντεο. Ενώ το βίντεο είναι πολύ εισόδησο και δεν έχουμε πάνελ και τεράστιες οθόνες έξω στους δρόμους στην Ελλάδα και Κύπρο, αλλά πάλι στα site υπάρχουν παντού web banner. Όλα αυτά κάπως πρέπει να σχεδιαστούν. Ακριβώς, ναι. Ναι, αυτό. Είναι αυτή η πλευρά που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν και το θεωρούν πολύ αυτονόητο. Τώρα, να σε ρωτήσω, να κάνουμε και την τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη. Με τα σχέδιά σου για το μέλλον της επιχείρησής σου, ποια είναι τα επόμενα βήματα, αν έχεις σκεφτεί, αν ακόμη είναι άγνωστο το τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, εντάξει, δεν θεωρώ 100%, δεν θα το ονόμαζα επιχείρηση, καθώς δεν έχω κάποιο εμπορευματοποιήσιμο προϊόν. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες συνεργασίες και κάποια workshop που θα ήθελα να γίνουν μελλοντικά εδώ στο Πανεπιστήμιο, στο ΤΕΠΑΚ, σε συνεργασία με κάποιους καθηγητές. Επίσης,
Γενικά υπάρχουν κάποιες συνεργασίες που θα γίνουν μελλοντικά με κάποιους, με συγκεκριμένα με κάποια type foundries, με κάποιες, επειδή σου είπα ότι με ενδιαφέρει συγκεκριμένα η κινούμενη τυπογραφία. Οπότε τα type foundries είναι οι χώροι που σχεδιάζουν τις γραμματοσειρές. Και έχω μιλήσει με κάποια μαζί τους ώστε να κάνουμε κάποιες γραμματοσειρές σε κίνηση. Και γενικά απλά να... Βασικά αυτό που δεν είναι ότι έχω κάποιο πολύ, κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου, απλά θα ήθελα να κάνω περισσότερα projects και με περισσότερους πελάτες. Ωραία. Οπότε κλείνοντας, σας ευχηθώ τα καλύτερα να προχωρήσει το εγχείρημα αυτό που έχεις ξεκινήσει, να εδραιωθείς και να εδραιώσεις τον τομέα αυτό σε Ελλάδα και Κύπρο, γιατί νομίζω ότι μπορεί να είσαι πρωτοπόρος. Ή μία πρωτοπόρος που μπορεί να είναι στον τομέα αυτό. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Και ίσως θα ξαναπούμε στο μέλλον σε μία ακόμη συνέντευξη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.